Η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας πρέπει να λειτουργεί σε δύο επίπεδα. Σε πρώτο επίπεδο με τις τοπικές μονάδες υγείας, σε δεύτερο με τα κέντρα υγείας. Και εγώ σήμερα την χαρά να ανακοινώσω ότι είμαστε ήδη τεχνικά και οργανικά και θεσμικά έτοιμοι, ώστε οι πρώτες 60 περίπου τοπικές μονάδες υγείας, το βασικό κύτταρο της πρωτοβάθμιας φροντίδας, να ξεκινήσουν τη λειτουργία τους μέσα στο επόμενο καλοκαίρι. Ενώ μέχρι το τέλος του χρόνου, οπότε και ολοκληρώνεται η πρώτη φάση της μεταρρύθμισης, θα βρίσκονται σε λειτουργία 239 τέτοιες μονάδες σαν αυτή εδώ σε ολόκληρη τη χώρα. Μονάδες που θα είναι στελεχωμένες με επιπλέον προσωπικό περίπου 3.000 υγειονομικούς. 3.000 υγειονομικοί, γιατροί, επαγγελματίες υγείας, για την ακρίβεια 1.300 οικογενειακοί γιατροί και 1.700 επαγγελματίες υγείας θα προσληφθούν για να ξεκινήσει να σταθεί στα πόδια της αυτή η εμβληματική μεταρρύθμιση. Η θέσπιση της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας είναι μια μεταρρύθμιση που εγώ θα τη χαρακτήριζα χωρίς υπερβολή, επαναστατική μεταρρύθμιση. Επαναστατική γιατί αλλάζει ριζικά το χάρτη και τη λογική του Εθνικού Συστήματος Υγείας, καθώς και τη σχέση των πολιτών με το σύστημα αυτό. Είναι επίσης επαναστατική στις προθέσεις και στις φιλοδοξίες της, γιατί έχει σχεδιαστεί με αποκλειστικό γνώμονα το δημόσιο συμφέρον, με αποκλειστικό γνώμονα την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών και την αναβάθμιση των υπηρεσιών δημόσιας υγείας. Η θέσπιση της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας είναι μια μεταρρύθμιση που δεν έχει καμία σχέση με αυτό που ονόμαζαν όλοι οι προηγούμενοι μεταρρυθμίσεις. Είναι μια μεταρρύθμιση με ξεκάθαρο κοινωνικό πρόσημο και ξεκάθαρη στόχευση. Γι' αυτό άλλωστε τόσα χρόνια ένα ολοκληρωμένο σύστημα πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, όσο όριμο και αναγκαίο και αν ήταν, έμενε μόνο στα λόγια. Και κανείς δεν ενδιαφέρθηκε για δεκαετίες να το σχεδιάσει σοβαρά και να το προωθήσει. Εμείς είμαστε προσιλωμένοι στην ιδέα της υγείας ως κοινωνικού αγαθού. Είμαστε αφοσιωμένοι στη δημόσια περίθαλψη και στην ισότιμη και καθολική κάλυψη του πληθυσμού. Και αυτός είναι ο στόχος, αν θέλετε, της μεταρρύθμισης αυτής. Και σήμερα δίνουμε τεράστιες μάχες για να λειτουργήσουν δημόσια νοσοκομεία. Πριν από ένα χρόνο βρέθηκα στην Σαντορίνη και εγγενίασα το δημόσιο νοσοκομείο. Ξέρετε ποιοι ήταν αυτοί που το κρατούσαν κλειστό, ενώ είχαν ολοκληρωθεί όλες οι εγκαταστάσεις? Ένα σύγχρονο, το πιο σύγχρονο στις Κυκλάδες. Ήταν αυτοί οι οποίοι θέλανε να πρημοδοτούνται τα ιδιωτικά νοσηλευτήρια στο νησί. Ξέρετε ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι σήμερα στεναρά αντιστέκονται στη λειτουργία των χειρουργείων στο νοσοκομείο της Ζακύνθου και σπεκουλάρουν το Υπουργείο που κάνει προσπάθεια να ξαναλειτουργήσει? Αυτοί οι οποίοι έχουν στο πίσω μέρος του μυαλού τους την ενίσχυση ιδιωτικών νοσηλευτήριων. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και ξέρετε ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι δεν αισθάνονται και πολύ καλά τώρα που προχωρούμε όλο αυτό το σχέδιο για την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, για αυτή τη μεταρρύθμιση? Είναι όλοι όσοι έχουν συμφέρον από την ανάπτυξη ιδιωτικών διαγνωστικών κέντρων και νοσηλευτηρίων που υπήρξε ραγδαία στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια. Όπως ραγδαία υπήρξε και η εμφάνιση άκρως προβληματικών φαινομένων, όπως η προκλητή ζήτηση φαρμάκων και εξετάσεων, η σπατάλη πόρων, αλλά και η συνδιαλλαγή με ισχυρά συμφέροντα των προμηθειών υγείας και του φαρμάκου. Εδώ θα έρθουμε για να αντιμετωπίσουμε το περιστατικό το έκτακτο, άμεσα και αποτελεσματικά και χωρίς καθυστερήσεις, για να κάνουμε μια εξέταση αίματος, για να κάνουμε τις οντοδιατρικές και παθολογικές εξετάσεις αυτές που πρέπει να γίνονται γρήγορα, να κάνουμε προληπτικό έλεγχο. Είδα ότι έχει έναν εξαιρετικό μαστογράφο, ένα εξαιρετικό ακτινολογικό. Εδώ θα έρθουμε για να αντιμετωπίσουμε το άμεσο πρόβλημα ενός υψηλού πυρετού. Για όλα αυτά πηγαίναμε στο μεγάλο νοσοκομείο. Και τα μεγάλα νοσοκομεία τελικά αδυνατούσαν να εξυπηρετήσουν τους πολίτες. Είχαμε τεράστιες καθυστερήσεις, επιβαρύνσεις και πολλές φορές
τα φαινόμενα τα οποία όλοι έχουμε ζήσει, να αισθανόμαστε ότι έχουμε δημόσια νοσοκομεία τα οποία δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις ανάγκες μιας αξιοπρεπούς παροχής φροντίδας υγείας.